Μιλούσε με την ανήλικη φίλη της όταν, όπως υποστήριξε ο δικηγόρος της, άρχισε να της παρενοχλεί ο 46χρονος άνδρας. Εκείνη αρχικά αντέδρασε και του ζήτησε να φύγει, όμως εκείνος συνέχισε να της ενοχλεί. Καθόταν στο παγκάκι όταν πλησίασε ο 46χρονος. Της πλησίασε με σκοπό την ερωτική συνέβρεση επαμοιβή. Εκείνη αντέδρασε και προσπάθησε να τον διώξει. Το θύμα επέμενε φορτικά λεκτικά με ανήθικες προτάσεις και σωματική βία. Μάλιστα, κατά τη συμπλοκή, όπως υποστηρίζει η 22χρονη, η φίλη της τον είδε να προσπαθεί να βγάλει κάτι μέσα από την τσέπη του. Η 17χρονη τον είδε να βάζει το χέρι του στην τσέπη για να βγάλει μαχαίρι. Τότε της φώναξε ότι θα τη σκοτώσει και εκείνη έβγαλε το κουζινομάχαιρο από την τσάντα της και τον κάρφωσε στο στήθος. Αμέσως πέταξε το μαχαίρι και κρύφτηκε στο σπίτι της μητέρας της. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να την εντοπίσουν από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων της περιοχής. Έκανε ό,τι έκανε για να προστατεύσει τη ζωή της και τη ζωή της ανήλικης φίλης της. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή, η νεαρή γυναίκα και η φίλη της, μόλις 17 ετών, θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για την πράξη τους που κόστισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.